Στη σειρά γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στη μουσική επιμέλεια η Μαρινέλα Πολυζώτη. Στον ήχο ο Τάσος Παπαδημητρίου. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Στην προηγούμενη εκπομπή είχα αναφερθεί εισαγωγικά στο χαρακτήρα αυτών των εκπομπών και είχα τονίσει ότι πρόκειται για μια υπενθύμηση και διασάφιση των όρων της πίστεως. Και πρόσθεσα μάλιστα ότι θα προσπαθήσω να εξηγήσω τι είναι η Εκκλησία, επιμένοντας στο ότι η Εκκλησία σώζει με αυτό που είναι και όχι με αυτό που κάνει ή με αυτό που λέει. Κατά κάποιο τρόπο λοιπόν, οι εκπομπές αυτές είναι μια κατήχηση για ενηλίκους. Στην πρώτη εκπομπή έκανα μια αναφορά στην ιστορία της κατηχήσεως κατά τους αποστολικούς χρόνους, κατά τους αιώνες μετά τον Ήππιο βαπτισμό και κατά τους σημερινούς καιρούς. Δεν χρειάζεται βέβαια να επαναλάβουμε όλη αυτή την αναδρομή, θα ήθελα όμως να θυμίσω τρία σημεία. Ας σταθούμε καταρχάς στο πώς ερμήνευσαν οι πατέρες της Εκκλησίας τη λέξη ελευθερία. Το θέμα αυτό το προσεγγίσαμε μιλώντας για τον νηπιοβαπτισμό, όπου καταρχάς μοιάζει να λείπει η ελευθερία του νηπίου που βαπτίζεται. Είχα πει ότι η ελευθερία προέρχεται από το ρήμα «έρχομαι», «ελιληθένε» ο παρακείμενος, και ελεύθερος είναι αυτός που υπάρχει εν σχέση, αυτός που έρχεται στην ομάδα. Όχι ο δουλεύων, όχι ο δούλος, όχι ο ιδιώτης με την αρχαιοελληνική σημασία της λέξης. Κατά τον Ευαγγελιστή Ιωάννη, η γνώση της αλήθειας σημαίνει ελευθερία. Γνώσεστε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει ημάς. Με τον Ευαγγελιστή Ιωάννη, για πρώτη φορά στην ιστορία εισάγεται η έννοια της αλήθειας ως προσώπου. Η αλήθεια δεν είναι αφηρημένη, αλλά είναι ενυπόστατη. Είναι ένα πρόσωπο. Επομένως, αλήθεια σημαίνει σχέση με το πρόσωπο και ελευθερία σημαίνει σχέση με ένα πρόσωπο. Ελεύθερος είναι αυτός που υπάρχει εν αγάπη, εν σχέση. Αυτός που γεννάται από αγάπη και δια της αγάπης. Σχολιάζοντας τον νηπιοβαπτισμό, έλεγα ότι ένας άντρας και μια γυναίκα, επειδή αγαπώνται, γεννούν ένα παιδί. Αυτό που γεννούν όμως οδεύει προς τον θάνατο. Γεννούν ένα παιδί για να πεθάνει. Από αγάπη επίσης, ένας άντρας και μια γυναίκα και μαζί τους μια ευχαριστιακή κοινότητα αποφασίζουν να ξαναγεννήσουν αυτό το παιδί, να το φέρουν στην ύπαρξη δια της αγάπης τους. Και αυτό είναι ελευθερία. Το γεννούν μια δεύτερη φορά για να ζήσει. Του αλλάζουν την προοπτική του. Και αυτό λέγεται ελευθερία. Σήμερα συγχαίουμε την έννοια της ελευθερίας, ταυτίζοντάς την με το ατομικό δικαίωμα. Στην αγιογραφική γλώσσα, στη βιβλική γλώσσα τόσο στην Παλαιά όσο και στην Καινή Διαθήκη, αλλά και στην Πατερική Θεολογία, η ελευθερία δεν έχει καμία σχέση με το ατομικό δικαίωμα. Thank you.
επόμενο θέμα που θα ήθελα επίσης να υπενθυμίσω από την προηγούμενη εκπομπή είναι ποια χρήση του λόγου μπορούμε να κάνουμε σε μια τέτοια κατήχηση και ποια είναι τα όρια αυτού του λόγου. Μια πρώτη χρήση του λόγου είναι να τον αναγάγουμε στην αιτία των πραγμάτων. Κατά τούτο μπορούμε να ζητήσουμε την αιτία και τον λόγο των πραγμάτων. Χρησιμοποιώ τη λέξη πραγμάτων με τη σημασία που έχει του πράτην. Η λέξη πράγμα προέρχεται από τον παρακείμενο πέπραγμε του ρήματος πράτην, όπως είναι γνωστό. Επομένως το πράγμα είναι φανέρωση σχέσης, φανέρωση έργου. Σας θυμίζω ότι κατά τον Ευαγγελιστή Ιωάννη και πάλι η αρχή των πάντων, στην αρχή των πάντων υπάρχει ο λόγος. Εν αρχή είναι ο λόγος, δηλαδή η αιτία του κόσμου. Αλλά αυτή η αιτία φωτίζεται από το έσχατο μέλλον και όχι από το παρελθόν. Ο κόσμος δημιουργείται γιατί υπάρχει ο Χριστός ως Υιός του Πατρός και ως άνθρωπος. Και αυτός είναι το πρότυπο της δημιουργίας, αφού είναι το πρότυπο του ανθρώπου. Αυτό το πρότυπο λαμβάνεται εκ του μέλλοντος αιώνος. Γι' αυτό γίνεται και ο ίδιος η αιτία της δημιουργίας, ο λόγος της δημιουργίας. Βέβαια, σε μια διδασκαλία αναγκαίως θα πορευτούμε μέσα από λογικά σχήματα. Αλλά ταυτόχρονα έχουμε ανάγκη, τουλάχιστον στη δική μας, στην ανατολική παράδοση, συνεχώς να ακυρώνουμε αυτά τα σχήματα. Ο δρόμος μας είναι ένα είδος ασκήσεως, ένας ασκητικός δρόμος. Χρησιμοποιούμε πολλές ασκήσεις στη ζωή μας για να μάθουμε κάτι και όταν το μάθουμε οι ασκήσεις πάβουν να έχουν περιεχόμενο και νόημα, δεν υπάρχουν πλέον. Θα μπορούσα λοιπόν να πω ότι σκοπός όλων αυτών των εκπομπών θα είναι η δια του λόγου με μικρό λάμδα πορεία προς τον λόγο με κεφαλαίο λάμδα τον Υιό του Θεού που μετά την ενανθρώπισή του παραμένει και Υιός του ανθρώπου. Και θα τελειώσω αυτές τις υπενθυμίσεις των θεμάτων της περασμένης εκπομπής μιλώντας για τη μέθοδο που θα ακολουθήσω. Η μέθοδος αυτή είναι ο λίγον αυθαίρετη. Βλέπω μια εκκλησία, ένα ναό, έναν οποιοδήποτε ναό και διαπιστώνω ότι αποτελείται από κάποια μέρη. Έχει αυλή, έχει κλίμακες, έχει νάρθηκα ή πρόναο, έχει κυρίως ναό, έχει σολέα μπροστά από το ιερό βήμα, έχει ιερό βήμα. Θα διασχίσω αυτό το ναό κάνοντας μια πορεία από τη δύση προς την ανατολή. Καθώς περπατάμε και παρατηρούμε, ο ναός μας υπενθυμίζει ορισμένα πράγματα, αλλά όχι με μία τάξη και με μία σειρά. Θα έλεγα όπως συμβαίνει σε ένα παιδί που έχει εντυπώσεις διάφορες και προσλαμβάνει τη γνώση του κόσμου από τις εντυπώσεις αυτές, καταρχάς ανακατεμένα. Κατ' ουσίαν υπάρχει μία τάξη σε αυτό το ανακάτεμα και αυτή την τάξη θα προσπαθήσω να ακολουθήσω. Η αυλή, παραδείγματος χάρη, μπορεί να εικονίζει, να υπενθυμίζει ή να παραπέμπει στον παλαιό άνθρωπο, στον εκτός του ναού κόσμο, στις εμπειρίες αυτού του ανθρώπου, στις γνώσεις του, στον κόσμο του. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ο εξωχριστιανικός κόσμος ή ο προχριστιανικός κόσμος. Αλλά επίσης η αυλή είναι ο τόπος στον οποίο βρισκόμαστε μετά τη Θεία Λειτουργία, ο τόπος της ιστορίας, ένα είδος καθόδου από το θαβόρ. Οι κλίμακες τώρα, οι σκάλες, θα μπορούσαν να εικονίζουν ή να παραπέμπουν σε αυτό που ονομάζουμε προαίρεση. Από τη στιγμή που, όντας την αυλή, εκτός εκκλησίας, αποφασίζεις να ανέβεις στις σκάλες, έχει λειτουργήσει η προαίρεσή σου, η βούλησή σου. Έχει αρχίσει η άσκησή σου, ο ασκητικός σου δρόμος. Ξέρεις ότι υπάρχει ένα λάθος και θέλει να το διορθώσεις. Επομένως οι κλίμακες παραπέμπουν στην ίδια τη φύση της αμαρτίας. Ο νάρθηκας τώρα μπορεί να παραπέμπει σε αυτό που ονομάζουμε μετάνοια, στην ίδια την άσκηση.
ενώ ο κυρίος ναός με τον Παντοκράτορα που δεσπόζει στον Τρούλο μπορεί να μας παραπέμπει σε αυτό που ονομάζουμε λόγο περί Θεού ή θεολογία. Οι Άγιοι ένα γύρο μας μαρτυρούν για το μυστήριο της Θείας Οικονομίας, το μυστήριο της σωτηρίας. Ο Σολέας, στον οποίο βρισκόμαστε όταν μεταλαβαίνουμε, μπορεί να μας μιλήσει για το αληθινό φως. Να μάθουμε ποιο είναι το αληθινό φως ή για την ευχαριστιακή σύναξη. Τέλος, το Ιερό Βήμα μας παραπέμπει στα έσχατα, σε αυτό που ονομάζουμε Βασιλεία του Θεού. Με αυτά τελειώνω τις υπενθυμίσεις ή την εισαγωγή για τη σημερινή εκπομπή. Ερχόμαστε στη σημερινή μας εκπομπή. Θα ήθελα καταρχάς να αναφερθώ στο ερώτημα περί της αυθεντίας. Όταν συζητούμε περί αληθείας, υποκρύπτεται πάντα το ζήτημα της αυθεντίας. Αναζητούμε την αλήθεια. Ποιος θα μας δώσει την απάντηση? Πού θα βρούμε την απάντηση? Σε ποιες ιστορικές περιόδους? Σε ποιες ομάδες? Σε ποιο λόγο? Αυτό είναι το ερώτημα περί της αυθεντίας, το οποίο με τη σειρά του παραπέμπει στο ερώτημα περί της πηγής του αληθούς. Ποια είναι η πηγή από την οποία πηγάζει το αληθές? Είναι παραδείγματος χάρη η Εκκλησία έτσι γενικώς? Είναι οι πατέρες? Είναι τα κείμενα, η Αγία Γραφή? Ή είναι η εμπειρία προηγούμενων ανθρώπων ή γενεών? Ή είναι η θεωρία, η θεωρητική ανάπτυξη? Ή είναι τέλος η θεοπτία? Θα προσπαθήσω να δώσω μια απάντηση, ιωνή απάντηση βέβαια, σε αυτό το ερώτημα. Υπάρχει ένας αφορισμός τον οποίο διδασκόμαστε όλοι όσοι περνάμε από τις θεολογικές σχολές, που αποδίδεται στον Βικέντιο από τη Λυρίνη, έναν πατέρα του 5ου αιώνα. Παράδοση είναι ότι παντού, πάντοτε και υπό πάντων έγινε παραδεκτό, επιστεύθη. Υπάρχει μια γενική αντίληψη ότι η πίστη μας εδράζεται σε μια τέτοια καθολικότητα, χρονική, τοπική και συνειδήσεων. Ωστόσο, ο ίδιος αυτός αφορισμός μπορεί να αντιστραφεί εις βάρος της αληθείας. Θέλω να πω, μπορεί και να μην λέει τίποτα. Παραδείγματος χάρη, λέμε «επιστεύθη παντού», αλλά η ιστορική πραγματικότητα δηλώνει ότι πολλές φορές μόνο σε μια γωνιά της γης και μόνο σε αυτή μπορεί να λειτουργούσε η ζώσα αλήθεια. Ας πάρουμε το παράδειγμα του 4ου αιώνα, όπου όλη η αυτοκρατορία ήταν αριανική, βασιλείς, πατριάρχες, ιεράρχες και λαός. Και μόνο μια πολύ μικρή ομάδα ανθρώπων, διασκορπισμένη στον χώρο της αυτοκρατορίας, ο Αθανάσιος, ο Μέγας Αθανάσιος, τότε ένας διάκος κυνηγημένος,
Μόνο λοιπόν μια μικρή ομάδα ανθρώπων διατηρούσε και κρατούσε την αλήθεια. Πέρασαν πολλές δεκαετίες για να ξαναβρεθεί το ερώτημα περί της αληθείας και να αναζητηθεί σε αυτή τη μικρή διασκορπισμένη ομάδα. Επίσης, όταν λέμε πάντοτε, θα μπορούσε να ισχύει το ίδιο παράδειγμα. Συχνά, με χρονικά κενά, τεράστια χρονικά κενά, η αλήθεια ήταν εξαφανισμένη, εκτός αν το πάντοτε το αναφέρουμε σε χρόνο λειτουργικό, δηλαδή εσχατολογικό. Τέλος, το υποπάντων καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να ισχύει, γιατί πολύ συχνά το εχέγγυο ήταν οι λίγοι και όχι οι πάντες. Αυτό συμβαίνει σε πάρα πολλές περιόδους μέχρι και σήμερα. Η αλήθεια λοιπόν δεν μπορεί να αναζητηθεί σε μια καθολικότητα τέτοιου τύπου. Την αλήθεια μπορεί να την διασώζει μια μικρή ομάδα, ένας άνθρωπος. Το δεύτερο σημείο στο οποίο θέλω να σταθούμε είναι αυτό που χαρακτηρίζει το όντως υπαρκτό. Προβάλλονται πολλά στοιχεία μέσα στην ιστορία και από πολλούς ανθρώπους για το ποια οδός οδηγεί στο όντως υπαρκτό. Παραδείγματος χάρη, ποια από τις δύο εμπειρίες, η Θεία Λειτουργία ή η ασκητική εμπειρία, ορίζει την Εκκλησία? Πού θα ζήσουμε την Εκκλησία, μέσα στη Θεία Ευχαριστία ή μέσα στην άσκηση? Ή επίσης, ποια από τις πολλές παραμέτρους εμφάνειας ή αποτελέσματος παραπέμπει στην όντως ζωή? Είναι η ηθική παράμετρος που μπορεί να μας παραπέψει στην όντως ζωή, η ασκητική παράμετρος, η λειτουργική, η γνωσιολογική, η πρακτική, η θεωρητική? Υπάρχει επίσης μια σύγκρουση στην παράδοσή μας ανάμεσα στον ευχαριστιακό και στον ασκητικό χαρακτήρα της Ορθοδοξίας. Υπάρχουν εποχές, μεγάλες περίοδοι, όπου προβαλόταν ως κύριο στοιχείο της σωτηρίας η μετοχή στη Θεία Ευχαριστία. Υπήρξαν άλλες περίοδοι, επίσης πολύ μεγάλες, που προβαλόταν ως κύριο στοιχείο μετοχή στη σωτηρία η άσκηση. Ή, για να το πω με άλλα λόγια, υπήρξε πολλές φορές μια σύγκρουση ανάμεσα στο σώμα των επισκόπων και στο σώμα των μοναχών. Ήδη από τον 3ο αιώνα υπάρχει αυτή η σύγκρουση και εξακολουθεί εμπολής μέχρι σήμερα να υπάρχει. Κατά καιρούς επιχειρήθηκαν συζεύξεις, σημαντικότερη από τις οποίες είναι η σύνθεση που έχει διατυπώσει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, ο οποίος ορίζει το ορθόδοξο βίωμα ως σύνθεση ασκήσεως και ευχαριστίας. Αλλά αυτή η σύνθεση δεν λειτουργεί πάντοτε. Από τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή πρέπει να κάνουμε ένα μεγάλο άλμα μέχρι τον 14ο αιώνα για να την ξαναβρούμε στον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά. Στο σημείο αυτό ανοίγω μια παρένθεση και υπενθυμίζω ένα παράδειγμα. Τον 11ο αιώνα στην Κωνσταντινούπολη είχε ξεσπάσει μια έρηδα για το ποιος από τις τρεις μεγάλες προσωπικότητες της Εκκλησίας είναι ο σπουδαιότερος και ποιος ορίζει την οδό της αληθείας, ο Βασίλειος, ο Γρηγόριος ή ο Χρυσόστομος. Πρόκειται για την περίφημη έρηδα περί τους τρεις ιεράρχες. Είχαν φτάσει μάλιστα να ονομάζουν τους οπαδούς με επίθετα αναφερόμενα στα ονόματα των τριών ιεραρχών, οι Βασιλίτες, οι Γρηγορίτες και οι Ιωαννίτες. Ένας επίσκοπος, ο επίσκοπος Ευχαΐτων Ιωάννης ο Μαυρόπους, βγήκε μια μέρα και είπε ότι είδε ένα όραμα, πως του παρουσιάστηκαν και οι τρεις και του είπαν ότι κανείς δεν είναι σπουδαιότερος, ότι και οι τρεις είναι εξίσου σπουδαίοι και γι' αυτό θα έπρεπε να γίνει μια σύνθεση των τριών. Έτσι έγραψε μια ακολουθία και ορίστηκε η εορτή των τριών ιεραρχών στις 30 Ιανουαρίου. Τι υπάρχει όμως πίσω από αυτή τη διαμάχη και πίσω από αυτή τη σύνθεση? Μέσα στην παράδοσή μας, ο καθένας από τους τρεις προβάλλεται για έναν κύριο άξονα. Ο μεν Άγιος Βασίλειος προβάλλεται για τον ασκητικό άξονα, για την προτεραιότητα που έδινε στην άσκηση. Είναι αυτός που οργάνωσε τον μοναχισμό, αυτός που έγραψε τους κανόνες για τον μοναχικό βίο, κυρίως για τον κοινοβιακό μοναχισμό.
Ο Άγιος Γρηγόριος προβάλλει τον άξονα της θεωρίας ή της θεολογίας. Είναι ο θεολόγος της Εκκλησίας. Ο δε Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος προβάλλει τον άξονα της αγαπητικής σχέσης, γενικά των σχέσεων μεταξύ των ανθρώπων, την πράξη. Εάν απομονώσουμε αυτούς τους άξονες και πούμε ότι μόνο με την άσκηση θα βρεθούμε στο δρόμο της σωτηρίας, κάνουμε λάθος. Εάν απομονώσουμε τη θεωρία θεολογία, πάλι κάνουμε λάθος. Όπως και αν απομονώσουμε την πράξη. Η σύνθεση αυτών των τριών θα μας βοηθούσε, μαζί με τη χάρη βέβαια του Αγίου Πνεύματος, να πάρουμε το δρόμο της σωτηρίας. Αυτό είναι κάτι που το ξεχνάμε πάρα πολύ συχνά μέχρι σήμερα. Γιατί η διαμάχη αυτή μπορεί να φάνηκε πως ξεπεράστηκε. Αλλά το πρόβλημα υπάρχει πάντοτε. Πρόκειται για μια διαμάχη εγγενή μέσα στην ανθρώπινη ιστορία, ιδιαίτερα μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας μας. Ξεκινάμε λοιπόν να μιλήσουμε για την αυλή του ναού ή για το λεγόμενο ανθρώπινον. Βρισκόμαστε στην αυλή ενός ναού. Θεωρούμε τον ναό, τον βλέπουμε, τον έχουμε απέναντί μας. Δεν είμαστε μέσα στο ναό. Η αυλή εικονολογεί κάτι, παραπέμπει σε κάτι. Το πρώτο στο οποίο μπορεί να παραπέμπει, αν δεν έχουμε μπει ποτέ μέσα στο ναό, είναι μια θέαση ενυπάρχουσας ελπίδας. Η στάση μας προς το ναό υποδηλώνει μια κίνηση προς αυτόν. Επίσης, υποδηλώνει μια πρώτη απόφασή μας ότι πάμε προς την ελπίδα της ζωής. Δηλαδή μια γνώση του ότι εδώ που βρισκόμαστε είμαστε μόνοι μας. Κάτι συμβαίνει. Κάτι πρέπει να αλλάξει. Θα έλεγα ότι είναι μια κίνηση περίπου όπως μας την περιγράφουν τα Ευαγγέλια προς το Θαβόρ. Ανεβαίνοντας οι μαθητές προς το Θαβόρ, δεν ξέρουν τι θα συναντήσουν. Εμπιστεύονται απλώς τον διδάσκαλο και τον ακολουθούν. Και θα συναντήσουν την έκπληξη του Θαβόρ. Όμως, στην αυλή ενός ναού μπορεί να βρίσκεται και κάποιος που έχει βγει από την Εκκλησία. Επομένως, η αυλή μπορεί επίσης να εικονολογεί την εμφάνεια της ψηλαφίσεως σωτηρίας. Τη σωτηρία αυτή την έχουμε ψηλαφίσει εντός του ναού. Έχουμε ψηλαφίσει αυτό που ονομάζουμε ειρηναία κατάσταση. Και υπάρχει μια κίνηση εκ του ναού, όπως ακριβώς μια κίνηση των μαθητών από την κορυφή του Θαβόρ προς την ιστορία, προς τον κόσμο. Ας τα πάρουμε τώρα ένα-ένα αυτά τα δύο. Το πρώτο είναι μια θέαση προς το καινούριο, προς το κενόν. Μια τέτοια θέαση, αν η αυλή εικονολογεί τη θέαση προς το καινούριο, προϋποθέτει την επίγνωση του μη σώου, του φθαρτού. Δεν μπορείς να έχεις ελπίδα σωτηρίας αν δεν έχεις μια αίσθηση ότι αυτό που είσαι δεν είναι σώο, δεν είναι ακέραιο, δεν είναι υγιές. Θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε και άλλους όρους, τον όρο θάνατος παραδείγματος χάρη. Έχεις μια επίγνωση θανάτου. Ή τον όρο μεσότυχον της έχθρας.
Θα μπορούσαμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε τον όρο αταξία. Έχουμε μια αίσθηση αταξίας και ελπίζουμε σε μια τάξη, μια αρμονία. Όλα αυτά παραπέμπουν σε αυτό που λέμε σωτηρία. Και θέλω να εξηγήσω πως η δική μας τουλάχιστον παράδοση αντελήφθη τον όρο σωτηρία με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Η σωτηρία προέρχεται από το ρήμα σώζει, η λέξη σωτηρία, ή καλύτερα από το ουσιαστικό σώος. Σώος είναι αυτός που είναι ακέραιος. Δηλαδή σωτηρία είναι να βρούμε την καταφύσιν πραγματικότητα του όντος. Αυτό που πραγματικά είναι το «ον». Αυτό σημαίνει ότι αυτό που εμφανίζεται ως «ον» είναι όχι σώο. Είναι ασθενές και πρέπει να σωθεί, να γίνει σώο. Να θεραπευτεί δηλαδή. Έργο της Εκκλησίας είναι να θεραπεύσει τον άνθρωπο, να τον κάνει σώο, να τον κάνει ακέραιο, να τον κάνει υγιή. Αυτό, όπως είπαμε, το επιτυγχάνει η Εκκλησία μόνο με αυτό που είναι. Γιατί είναι Εκκλησία. Όχι με ό,τι κάνει, ούτε με ό,τι λέει. Μόνο με αυτό που είναι. Η ώρα είναι 10:30. Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM. Αγαπητοί ακροατές, σας θυμίζουμε ότι ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Συνεχίζουμε λοιπόν να δούμε τι εικονίζει αυτή η αυλή της Εκκλησίας. Είπαμε ότι πρώτα εικονίζει μία θέαση προς το καινούριο. Ποιοι εμφανίστηκαν στην ιστορία να έχουν μια τέτοια θέαση προς το καινούριο, με μια επίγνωση όμως του μη σώου, του μη αληθούς? Όλη η προχριστιανική ιστορία βέβαια. Έτσι μπορούμε να δούμε ποια σημασία έχει αυτή η αυλή στην προχριστιανική ιστορία. Να εξετάσουμε δηλαδή την αυλή του εθνικού και την αυλή του Ισραήλ. Όταν λέμε εθνικός εννοούμε έναν κόσμο ολόκληρο που βρίσκεται έξω από τον Ισραήλ, τον αρχαιοελληνικό κόσμο, τον αποανατολικό κόσμο ή τον πρωτόγονο κόσμο. Ας πάρουμε καταρχάς την ελληνική σκέψη. Θυμηθείτε αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι οι Έλληνες σοφίαν ζητούσιν. Η ελληνική σκέψη ζητάει την αλήθεια. Το ερώτημά της είναι πάντα περί αληθείας. Η ίδια η λέξη που χρησιμοποιεί η ελληνική σκέψη παραπέμπει ακριβώς στην επίγνωση ή μιας λύθης ή ενός λάθους. Αλήθεια είναι η άρνηση της λύθης ή η άρνηση του λάθους. Γι' αυτό και αναζητάει μια πρώτη αρχή των όντων. Πιστεύει δηλαδή ο ελληνικός κόσμος ότι μόνο αν κάνει μια κίνηση προς την αρχή των όντων μπορεί να φύγει από το λάθος ή να φύγει από τη λύθη και να βρεθεί στη γνώση. Η γνώση στον αρχαιοελληνικό κόσμο είναι επίγνωση θεωρίας και όχι μετοχή σε πράξη. Αν και μερικές φορές προϋποθέτει σχέση, όπως διατυπώνεται τουλάχιστον από τον Ηράκλητο, κατά το ποσοστό που ζούμε ατομικά ως άτομα, ζούμε στο ψεύδος, λέει ο Ηράκλητος. Κατά το ποσοστό που ζούμε ως κοινωνία, ζούμε στην αλήθεια, αληθεύουμε. Υπάρχει αυτή η αναζήτηση μέσα στην αρχαιοελληνική σκέψη, αλλά δεν κυριαρχεί. Αυτό που κυριαρχεί είναι η δια της νοήσεως έβρεση του όντος όντος. Εάν βρεθεί δια της νοήσεως ένα όντος όν, πρέπει προς αυτό να αναφερθούμε. Γι' αυτό και όλη η κίνηση είναι ειδωλική. Θα φτιάξουμε το είδωλον αυτού του όντος. Δεν μπορούμε να γίνουμε εμείς οι ίδιοι αυτό το όντος όν. Στην αρχαιοελληνική σκέψη υπάρχει επίσης αυτό που ονομάζουμε μνήμη του καταφύσιν. Η αναζήτηση του όντος όντος
υποδηλώνει ότι αυτό που είμαστε τώρα δεν βρίσκεται μέσα στα όρια του όντως-όντως. Επομένως, αναζητούμε μια άλλη καταφύσιν πραγματικότητα με όλες τις συνέπειες που είχε αυτή η αναζήτηση στην αρχινική σκέψη, κυρίως του διαλυσμού της προϋπόθεσης δύο αρχών. Πάντως, αυτή η ελληνική σκέψη είχε μια πολύ θετική συμβολή μέσα στην ιστορία του ανθρώπινου γένους, για να μπορέσει το ανθρώπινο γένος να οδηγηθεί από προς, με όποιους προσδιορισμούς και αν θέλει ο καθένας να προσθέσει. Η κίνηση από προς σημαίνει κίνηση που γίνεται λόγω ένδυας, προς πλουτισμό δηλαδή. Προϋπάρχει η ένδυα για να κάνεις την κίνηση, υπάρχει η έλλειψη και υπάρχει και η πρόταση ότι μια ουσιώδης αλλαγή για την έβρεση της τάξης και της αρμονίας θα προϋποθέτει αλλαγή της φύσης. Όσο η φύση του ανθρώπου παραμένει ίδια, η ιστορία θα καταγράφει αποτυχία και αταξία. Αναφέρομαι σε μια άποψη που την έχει διατυπώσει ο Θουκυδίδης. Ας δούμε τώρα πώς λειτουργήσε η ανατολική σκέψη, η αποανατολική αν θέλετε, γενικώς η σχέση των λαών της Μέσης Ανατολής και της Αποανατολής. Ενώ στην ελληνική σκέψη έχουμε την αναζήτηση της αλήθειας, στην ανατολική σκέψη έχουμε την αναζήτηση της ηρεμίας. Το ερώτημα δεν είναι πώς θα θεραπεύσουμε τη φύση, αυτό δηλαδή που ζητάει ο αρχαίος Έλληνας, αλλά πώς θα αποφύγουμε τον πόνο. Έχουμε την πείρα της κυριαρχίας του πόνου. Για να αποφύγουμε τον πόνο πρέπει να βρούμε δρόμο. Η ανατολική σκέψη αναζητούσε πάντα τον δρόμο, το ταό, τον δρόμο προς την ηρεμία. Γι' αυτό και στην ανατολική σκέψη δεν υπάρχουν είδωλα, αφού δεν αναζητούμε την πρώτη αλήθεια των όντων. Εν μέρη δηλαδή η ανατολική σκέψη ακολουθεί αυτό που θα ονομάζαμε αποφατικό δρόμο, αποφατική οδό. Δεν την ενδιαφέρει να προσδιορίσει τα όντα ως προς το τι είναι, αλλά την ενδιαφέρει να περάσει σε μια αναζήτηση του τι δεν είναι πόνος και πώς υπερβαίνεται. Και ένα τρίτο σχόλιο θα κάνω, μιλώντας πάντα για την αυλή του εθνικού, ως προς την πρωτόγονη σκέψη, όπου εκεί πια κυριαρχεί το ανεικονικό της πρώτης αρχής. Εκεί, απέναντι στην αναζήτηση της αλήθειας για την ελληνική σκέψη και στην αναζήτηση της ηρεμίας για την ανατολική σκέψη, κυριαρχεί η σημασία της μητέρας γης. Η παράδοση δηλαδή σε αυτό που υπάρχει. Δεν τίθεται καν το ερώτημα στην πρωτόγονη σκέψη περί της φύσεως του πόνου ή περί της φύσεως του ψεύδους, του μη αληθούς. Σωτηρία για τον πρωτόγονο άνθρωπο είναι να παραδοθεί σε αυτό που είναι. Και αυτό που είναι, είναι η γη του, που γίνεται η μάνα του. Υπάρχει βέβαια μια υποτυπώδης θεολογία στον πρωτόγονο άνθρωπο, αλλά είναι υπερβατική θεολογία. Δεν αναφέρεται σε όντα, αλλά σε δυνάμεις που κυριαρχούν γύρω του. Και γι' αυτό κυρίαρχη σημασία στον πρωτόγονο άνθρωπο έχει η σχέση κοινωνία. Σχέση κοινωνία με το συγγενή του και με τη φυλή του. Ο πρωτόγονος άνθρωπος θέλει να είναι δυνατός. Τον ενδιαφέρει να είναι δυνατός για να αποφύγει τις δυνάμεις της μητέρας γης. Η μόνη δυνατότητα που έχει να είναι δυνατός είναι να βρίσκεται εντεταγμένος μέσα στη φυλή του ή μέσα στη συγγένειά του. Γι' αυτό το λόγο δίνει και μεγάλη σημασία στα ονόματα, στα λεγόμενα τοτέμ, γιατί τα ονόματα παραπέμπουν πάντα σε αυτή τη συγγένεια, στη φυλή. Τα τοτέμ είναι σημεία παραπομπής στη συγγένεια και στη φυλή. Γι' αυτό και έχουν άμεση σχέση με τα ονόματα. Παραπέμπουν στους προγόνους. Για να είναι δυνατός ο πρωτόγονος άνθρωπος, για να έχει δύναμη, πρέπει να ανήκει στη φυλή του ή στη συγγένειά του. Σημείον ότι ανήκει σε μια συγγένεια ή σε μια φυλή είναι το τοτέμ. Έτσι, η υποταγή του πρωτόγονου στο τοτέμ σημαίνει ότι η δύναμή του πηγάζει από αυτή τη συγγένεια ή από αυτή τη φυλή. Τον πρωτόγονο δεν τον απασχολεί το θέμα της μοναξιάς, δεν τίθεται θέμα μοναχικού ανθρώπου.
είναι περισσότερο θέμα παραδόσεως στη μάνα του γη. Θέλει να μείνει αυτό που είναι. Τα ονόματα που, όπως είπαμε, παραπέμπουν στο τοτέμ, ορίζουν τη δύναμη του πρωτογόνου. Σημειώνω ότι όλα αυτά τα πολύ περιληπτικά, βέβαια, τα εξετάζουμε στο ποσοστό που συμβάλλουν στην κατανόηση της ιστορίας της Εκκλησίας. Δεν με ενδιαφέρει εδώ να σπουδάσουμε την παράδοση των αρχαίων Ελλήνων ή των ανατολικών λαών ή των πρωτογόνων. Διαλέγω τα σημεία εκείνα τα οποία υπησέρχονται στην ιστορία της Εκκλησίας. Γι' αυτό υπογράμμισα κάποια θετικά στοιχεία που ενυπάρχουν στην ιστορία του ανθρώπινου γένους. Φύγουμε τώρα από την αυλή του Εθνικού και ας πάμε στην αυλή του Ισραήλ. Το καινούριο, το διαφοροποιημένο που υπάρχει εδώ είναι ότι το 2000 περίπου π.Χ. επιχειρείται στην ιστορία του Ισραήλ μια στροφή πολύ σημαντική, μια επανάσταση θα έλεγα μέσα στην ιστορία. Είναι η κίνηση από τη θρησκεία προς την αποκάλυψη. Ας σημειωθεί εδώ ότι η θρησκεία είναι η κίνηση του ανθρώπου προς το «ον», προς το ανώτατο «ον», είτε επίγειο είτε υπερκόσμιο. Όλη η ανθρώπινη σκέψη, ελληνική, ανατολική, ιουδαϊκή, πρωτόγονη, ακολουθεί αυτό το δρόμο. Κίνηση προς τον Θεό. Όμως τους Ιουδαίους, γύρω στο 2000 π.Χ., έχουμε μια αντιστροφή. Κίνηση από τον Θεό προς τον άνθρωπο. Αυτό δεν είναι θρησκεία. Το ονομάζουμε αποκάλυψη. Ο Θεός αποκαλύπτει αυτός εαυτόν στον άνθρωπο. Η πρώτη αποκάλυψη εμφανίζεται στην ιστορία με την περίπτωση του Αβραάμ. Χωρίς να απαριθμίσουμε βέβαια προηγούμενες αποκαλύψεις που έχουν χαρακτήρα εικονολογικό. Είναι η πρώτη κλίση. Ο Θεός καλεί προσωπικά τον Αβραάμ. Φύγε από και έλα προς. Αυτή η κίνηση είναι που αλλάζει και την ιστορία. Γι' αυτό και η Εκκλησία έχει προσλάβει την ιστορία του Ισραήλ ως προϊστορία δική της, κυρίως για αυτή την κίνηση. Μάλιστα στον Μωυσή βεβαιώνεται ακόμη καθαρότερα αυτή η αποκάλυψη. Ελάλησε Κύριος προς Μωυσήν ενώπιος ενωπίο, ως ή της λαλήσει προς τον εαυτού φίλων. Αφού λοιπόν στον Ισραήλ υπάρχει αποκάλυψη και όχι θρησκεία, τότε η γνώση λειτουργεί ως πίστη, εμπιστοσύνη, ως παράδοση σε αυτό που αποκαλύπτεται. Αυτό λειτουργήσε στον Ισραήλ. Και κυρίως το βλέπουμε στους προφήτες, στη λεγόμενη προφητική θεολογία, από τον Αβραάμ μέχρι τον Ιωάννη τον Πρόδρομο. Η γνώση των προφητών πηγάζει από μια σχέση που την ονομάζουμε θεοπτία, μια προσωπική σχέση με τον προσωπικό Θεό.
Γι' αυτό και στους προφήτες δεν μιλάμε για γνώση της αλήθειας, αλλά για πείρα της αλήθειας, εμπειρία της αλήθειας. Είναι μια πείρα της αληθείας του προσώπου του Χριστού, αλλά υποσκιάν, όπως σημειώνει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής. Γι' αυτό και σε όλη τη συνάντηση του Γιαχβέ με τον Μωυσή στο όρο Σινά κυριαρχεί ο γνώφος, το σκοτάδι, όχι το φως. Παρόλο που μέσα από αυτό το σκοτάδι ο Μωυσής θα φύγει πάμφωτος. Μόλις βγει από το σκοτάδι, από τον γνώφο, από τη συνάντηση με το Θεό, θα λάμψει το πρόσωπό του. Φτάσουμε όμως σε αυτό που ονομάζουμε αυλή της Εκκλησίας. Μέχρι τώρα λέγαμε για την αυλή του Εθνικού ή την αυλή του Ισραήλ. Αλλά υπάρχει και η αυλή της Εκκλησίας. Αυτή στην οποία μαζεύονται οι άνθρωποι όταν βγουν από το ναό. Θα ήθελα εδώ να υπογραμμίσω ότι η αυλή της Εκκλησίας παραπέμπει σε όλα αυτά που είπαμε και στον εθνικό κόσμο και στον κόσμο του Ισραήλ. Είναι μια σύνθεση αυτών των δύο κόσμων, όπου έρχεται να προστεθεί η εμπειρία της δικής της αληθείας. Το ερώτημα, εάν η αποκάλυψη στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού είναι καινοφανής αποκάλυψη, που σημαίνει ότι όλη η ιστορία πριν από το Χριστό και εκτός του Χριστού χαρακτηρίζεται ως ψεύδος, υπάρχει ήδη τον πρώτο αιώνα, μετά Χριστόν βέβαια. Και γίνεται προσπάθεια να απαντηθεί το ερώτημα με πολλές προσεγγίσεις. Η πρώτη προσέγγιση που δίδεται στις αρχές του δεύτερου αιώνα με σκοπό να δικαιωθεί η ιστορία του ανθρώπινου γένους είναι απάντηση που δίνει ο Ιουστίνος, ένας φιλόσοφος ο οποίος μαρτύρησε για την πίστη και έγινε Άγιος της Εκκλησίας μας και φέρει τον τίτλο Άγιος Ιουστίνος, ο φιλόσοφος και μάρτης. Στις αρχές λοιπόν του δεύτερου αιώνα, ο Ιουστίνος μιλάει για τον σπερματικό λόγο, υποστηρίζοντας ότι αυτός ο λόγος, που είναι ο Χριστός, οδήγησε φιλόσοφους και νομοθέτες να διατυπώσουν σωστές αλήθειες, συμπεραίνοντας ότι όσα καλά έχουν διατυπωθεί, πως προσγράφονται στους χριστιανούς. Τι θα πει σπερματικός λόγος? Ο λόγος, ο ενυπόστατος λόγος, ο λόγος του Πατρός, δηλαδή το πρόσωπο του Υιού, ενυπάρχει μέσα στην ιστορία. Αφανώς καταρχάς, αλλά ενυπάρχει. Ενυπάρχει ως σπόρος. Εμφυτεύεται μέσα στην ιστορία ή, κατ' επέκταση, μέσα στην καρδιά κάθε ανθρώπου, μέσα στη φύση κάθε ανθρώπου. Θυμηθείτε εδώ την παραβολή από το Ευαγγέλιο του σπορέως. Εάν η καρδιά είναι σκληρή, ο σπόρος αυτός δεν θα καρποφορήσει ποτέ. Εάν η καρδιά έχει πάθει, ο σπόρος αυτός θα δείξει ότι πάει να καρποφορήσει, αλλά θα έρθουν τα αγκάθια κλπ. Μέχρι να βρεθεί το έφορο έδαφος που θα καλλιεργήσει τον σπόρο.
Αλλά ο σπόρος υπάρχει και αυτό έχει μεγάλη σημασία. Αυτό τι σημαίνει? Ότι κάθε γνώση, εμπειρία, ενέργεια, πράξη μέσα στην ιστορία, πριν από το Χριστό ή εκτός του Χριστού, ακόμη και αν καταρχήν φαίνεται ότι εναντιώνεται στο έργο της σωτηρίας, ενδεχομένως υποβοηθεί το έργο της σωτηρίας. Αυτό το τελευταίο μάλιστα περιγράφεται στο συναξάρι της Μεγάλης Παρασκευής μέσω μιας εικόνας που εξηγεί πώς νικήθηκε ο θάνατος. Εικονίζεται ο θάνατος ως ένας πανούργος ιχθύς, παρόλο ότι κυριαρχεί ο ιχθύς ως εικόνα του Χριστού στα ντροπάρια μας, ενώ ο Ιησούς εικονίζεται ως σοφός ψαράς, ο οποίος ρίχνει το δόλωμα της ανθρωπότητας για να πιαστεί ο θάνατος στο αγκίστρι της θεότητας. Και ο θάνατος δεν καταλαβαίνει ότι καταργώντας τον Χριστό εμφανίζει το Θεό. Να μια περίπτωση που αρνητική πράξη έχει θετικό αποτέλεσμα. Βέβαια αυτή την διδασκαλία, να την πούμε, την ερμηνεία του Ιουστίνου, δεν την βλέπουμε να την παραλαμβάνουν οι επόμενοι πατέρες, οι δύο μεγάλοι πατέρες, και ατονεί αυτή η θεωρία. Δεν την παραλαμβάνουν όχι γιατί την αρνούνται, αλλά γιατί φοβούνται ότι μπορεί να εγκλωβιστούμε σε ένα είδος ουμανιστικής προσέγγισης της αλήθειας. Γενικώς και χωρίς να είσαι στην Εκκλησία θα μπορούσες να έχεις μια γεύση της αλήθειας. Για τους πατέρες αυτό που σώζει είναι η σχέση μας με το πρόσωπο του Χριστού, όχι του Ιησού, του Χριστού, αυτούς που εμφανίζεται ως ο Υιός του Θεού. Υπάρχει στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη μία φράση που μας δείχνει ακριβώς αυτό που προσπάθησε να πει ο Ιουστίνος ως προς τον σπερματικό λόγο. Σύμφωνα με αυτή, ο λόγος που έγινε σάρκα και τον είδαμε και τον ψηλαφίσαμε, όπως λέει το Ευαγγέλιο, που έστησε τη σκηνή του ανάμεσά μας, αυτός λοιπόν ο λόγος ήταν το αληθινό φως που φωτίζει, επομένως που δίνει περιεχόμενο, που δίνει υπόσταση σε κάθε άνθρωπο που γεννιέται. Και ενώ ήταν μέσα στον κόσμο, μέσα στην ιστορία, ενώ δι' αυτού η ιστορία ενεργείτο, ωστόσο ο κόσμος δεν τον γνώρισε. Προσέξτε ότι η φράση αυτή του Ιωάννη δεν αναφέρεται στην αδυναμία των ανθρώπων ή του κόσμου να γνωρίσει το λόγο, αλλά περιγράφει μια κατάσταση, διαπιστώνει, δεν ερμηνεύει. Είτε μπορεί είτε δεν μπορεί ο κόσμος να γνωρίσει το λόγο, το γεγονός είναι ότι δεν τον γνώρισε, δεν ενώθηκε με αυτό το λόγο. Αυτό δεν αναιρεί την ιστορία. Απεναντίας, δικαιώνει την ιστορία με όλες τις ενέργειες που συσσωρεύονται μέσα στην ιστορική πραγματικότητα του ανθρώπου. Ας δούμε την αυλή της εκκλησίας ως κάθοδο από το θαβόρ. Όπως είπαμε, βγαίνοντας από το ναό μετά την εμπειρία που ζήσαμε, βρισκόμαστε μέσα στην παρούσα ιστορία, αλλά συγχρόνως και μέσα στην ιερή ιστορία. Νομίζω πως θα μπορούσαμε σε αυτό το σημείο να μιλήσουμε για την έννοια της αποστολής, αν θέλετε της ιερής αποστολής, αλλά δεν χρειάζεται το επίθετο, της αποστολής. Ο ίδιος ο Χριστός αποστέλει τους μαθητές του προς τον κόσμο. Εγώ πέμπω ημάς. Όταν είναι στο όρος Θαβόρ, όπου έχουμε την πρώτη εικονολογική φανέρωση των εσχάτων, δεν είναι ο Χριστός εν τη δόξη του, αλλά είναι η εικόνα του εν δόξη Χριστού στο Θαβόρ, έχουμε μια πρώτη εμπειρία της δόξας του πραγματικού ανθρώπου.
ποιος είναι ο όντως άνθρωπος. Αυτό τους φανερώνει ο Χριστός, δηλαδή το πρότυπον του ανθρώπου όταν δημιουργείται ο άνθρωπος, το οποίο πρότυπο βρίσκεται στο έσχατο μέλλον, είναι αυτό που φανερώνει ο Χριστός στο Σταυρό. Δεν είναι μόνο ότι βλέπουν το φως στο πρόσωπο του Χριστού ή στα ημάτια του, είναι ότι οι μαθητές του ζουν μια άλλη κατάσταση. Γι' αυτό και ζητούν να παραμείνουν εις το διηνεκές σε αυτή την κατάσταση, να αιωνίσουν αυτή τη στιγμή που ζούνε. Ο Πέτρος ζητάει να στήσουν σκηνές. Ο δάσκαλός τους όμως τους παίρνει και τους κατεβάλει στον κόσμο και τους λέει να μην πουν πουθενά τίποτα. Να μην πουν τίποτα πουθενά, γιατί το Άγιο Πνεύμα δεν έχει έρθει στην ιστορία. Για να μπορέσεις να μιλήσεις για αυτή την εμπειρία, δεν αρκούν οι γνωστικές, ούτε οι νοητικές, ούτε οι λογικές αναφορές. Η περίπτωση του Θαβόρ μας δείχνει ότι μέσα στη φύση του ανθρώπου υπάρχει η αποστολή. Η αποστολή δεν είναι μια απόφαση. Δεν αποφασίζω να γίνω απόστολος στον κόσμο. Εάν φτάσω στην θεραπεία, στην κατάσταση της θεραπείας, της ιάσεως, της σωτηρίας, αυτό σημαίνει πως είμαι απόστολος. Η παρουσία μου είναι και αποστολή. Έτσι λοιπόν, είτε εκ της λήθης, είτε εκ του λάθους, για να αναφερθώ και στην αρχαιοελληνική αντίληψη, φτάνω σε μια αλήθεια, που τώρα όμως αυτή η αλήθεια είναι ενυπόστατη. Θυμηθείτε το ερώτημα του Πιλάτου στο Χριστό. Τι εστιν αλήθεια, και την απάντηση του Χριστού που είναι η σιωπή. Ο Πιλάτος αναζητάει μια αλήθεια θεωρητική, μια γνωσιολογική αλήθεια, και ο Χριστός δεν μπορεί να απαντήσει σε ένα τέτοιο ερώτημα, που τελικά είναι ερώτημα ψευδές. Στους μαθητές του όμως έχει δώσει την απάντηση. Η αλήθεια είμαι εγώ, ένα πρόσωπο. Μέσα στην Εκκλησία, μέσα στη Θεία Ευχαριστία, ο πιστός ζει τα λεγόμενα απεικάσματα, τις εικόνες των πραγμάτων. Γι' αυτό και ο θριαμβικός του ύμνος μετά τη Θεία Κοινωνία, που είναι ψηλάφιση του ενυποστάτου, της ενυπόστατης αλήθειας, του Χριστού, καταθέτει τη βεβαιότητα για την εμπειρία του αληθινού φωτός. Λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ότι εμείς καταγγέλουμε το Χριστό επειδή είδαμε, ακούσαμε και ψηλαφίσαμε. Εωράκαμεν και ακυκώαμεν και εχείρες ημών εψηλάφισαν. Αυτό καταγγέλουμε. Κατά τον ίδιο λόγο, μετά τη Θεία Ευχαριστία καταγγέλουμε αυτό που οι αισθήσεις μας προσέλαβαν. Γι' αυτό λοιπόν και αυτός ο θριαμβικός ύμνος. Είδομεν το φως του αληθινών, ελάβομεν πνεύμα επουράνιον. Αυτό είναι κατάφαση εμπειρίας. Δεν είναι μια απλή ελπίδα. Τουλάχιστον όταν εισήχθη αυτός ο ύμνος, ήταν περιγραφή μιας εμπειρίας. Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε στη σειρά Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα, συν Θεώ.